καλή ξεκινάμε λίγο με το απόψινό, κύριε Πρόεδρε, να το λύσουμε. Γιατί μας το ρωτάνε από το πρωί που το είπαμε οι τηλεθεατές. Γιατί δεν θα μιλήσετε εσείς στην απόψινή προεκλογική σας συγκέντρωση και θα μιλήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου? Εσείς δεν είστε πρόεδρος? Ή έχετε διαρχία? Το καταλάβουμε. Κοιτάξτε, είμαι πρόεδρος, αλλά δεν είμαι ένας αρχηγός με την κλασική έννοια, ο οποίος θα κάνει όλα και συμφέρει. Αυτό είναι ξένο προς τη δικιά μου αντίληψη. Ως ηγεσία δεν έχω καμία απολύτως σχέση. Εγώ θεωρώ ότι οποιαδήποτε ηγεσία πρέπει να είναι απόλυτα συλλογική, να υπάρχει καταμερισμός, να υπάρχουν ρόλοι, οι αποφάσεις να λαμβάνονται συλλογικά, ο αρχηγός να είναι, ο επικεφαλής μάλλον να είναι πρώτος ανάμεσα σε ίσους. Δεν πιστεύω σε αυτά την ενός ενδρός ή γυναικός, δεν ξέρω. Πώς σημαίνει κάτι αυτό μετά τις εκλογές όμως? Μας δίνεται ένα προμήνυμα. Ενός, όχι, τίποτα δεν σημαίνει. Ότι ενός, θα αναλάβει η κυρία Κωνσταντοπούλου μετά τις εκλογές. Ενός ανδρός αρχή δεν υπάρχουν κόμματα. Δεν υπάρχει δημοκρατία και χωρίς δημοκρατία δεν υπάρχει κίνηση. Κάποιος επικεφαλής, κύριε Λαφαζάνη, μου συγχωρείτε. Αυτά τα οποία τα φαινόμενα του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε, αυτό θέλω να σας το ρωτήσω, που έγινε νεοαρχηγικό κόμμα. Έχει γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ νεοαρχηγικό κόμμα. Με τον Τσίπρα καπετάν ένα και να αποφασίζει αυτός και η ομάδα του και να λέει στο debate απόντος μου, γιατί ξέρετε ο αφανής στο debate πρωταγωνιστής ήμουν εγώ. Εγώ και η Λαϊκή Ενότητα. Έτσι ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας, βάλλοντας κατά της Λαϊκής Ενότητας και κάνοντας χιούμορ της δεκάρας, ας πούμε, πάλι με το νομισματοκοπείο, και είπε ότι και εμείς διασπάσαμε. Είπατε ότι επιλέξατε το νομισματοκοπείο. Κάνατε αυτή την επιλογή. Δεν είναι ψέματα αυτό. Γιατί σας πείραξε? Εγώ έκανα νομισματοκοπείο. Ούτε το χιούμορ δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Δεν το είπε με αυτή την έννοια τώρα, το είπε γενικότερα. Ούτε το χιούμορ δεν μπορεί να καταλάβει. Ούτε το σαρκασμό αυτόν τον οποίο ο ίδιος ξεκίνησε να λέει με τα ρηφηφή. Αυτά είναι αθλειότητες, είναι αστεία πράγματα. Και αστείο πράγμα είναι. Τι να λύσουμε, δεν λύνονται αυτά τώρα. Γιατί για να λύσεις πρέπει να υπάρχει ένα θέμα. Αν δεν υπάρχει θέμα, να λύσεις. Αυτό, γι' αυτό λοιπόν, ρωτώ. Αν υπήρξε ποτέ θέμα, λοιπόν, ή είναι μια εφεύρεση μια ηγετική ομάδα για να σας πλήξει. Και έλεγε είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι διασπάμε. Ποιος διασπάει? Αυτός διέσπασε και η ομάδα του. Η οποία έκανε κολοτούμπα ολόκληρη. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Έκανε μια ολόκληρη κολοτούμπα. Εδώ σας λέω ότι ρίξατε την κυβέρνηση. Να ολοκληρώσω τη φράση. Έκανε μια ολόκληρη κολοτούμπα και πήγε στο μνημόνιο. Ενώ είχαμε πει ότι θα ακυρώσουμε τα προηγούμενα μνημόνια. Ναι. Λοιπόν, να είμαστε σοβαροί. Αλλά υπήρχε όμως, κύριε Πρόεδρε. Να είμαστε και λίγο σοβαροί σε αυτόν τον τόπο. Οι διαφορές απόψεων είναι υπαρκτές, γνωστές, δεν τίθεται θέμα. Θα σας πει κάποιος όμως ότι συμβιώσατε στο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το διάστημα. Βεβαίως. Κάτω από την αρχή της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας. Εσείς είχατε διακριτή την άποψή σας από παλιά, την εκφράζατε, δεχόσασταν όμως την πλειοψηφία και επομένως παραμένατε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ με την πλειοψηφία δεδομένη. Η πλειοψηφία έλεγε δεν βγαίνουμε από το ευρώ. Βρίσκουμε λύση εντός ευρώ. Γιατί δεν δεχτήκατε να παραμείνετε? Γιατί τώρα με την πλειοψηφία αυτή έλεγε, δεδομένη και εσείς μειοψηφών. Κύριε Λιριτζή, τώρα βοά ο τόπος. Βοά όλη η Ευρώπη. Γελάνε όλοι με την στροφή και την αναδίπλωση και την κολοτούμπα. Όλοι γελάνε. Βλέπω ότι χαίρονται. Όλοι γελάνε. Λάθος, κύριε Πρόεδρε. Γελάνε. Πού προκύπτει αυτό που λέτε? Άλλο το αν χαίρονται, χαίρονται. Χαίρονται όλοι γιατί επιτέλους ήρθε στον ίδιο δρόμο. Πώς λένε. Κοιτάξτε, μπορώ να κάνω κι εγώ αυτή τη συζήτηση. Αλλά πρέπει να απαντάω και λίγο. Ναι, βρίσκεται αφορμή. Παρακαλώ, και την ελάτε. Βεβαίως συμφωνούν. Και χειροκροτάνε. Δεν τους βλέπετε όλοι. Σόιμπλε, Ντάιζεμπλουμ, ο Γιούνκερ, όλοι οι θριαμβολογούν για την στροφή Τσίπρα και μάλιστα λένε τώρα ότι ξεχάστε τα παλιότερα, ό,τι υπογράψαμε θα τηρηθεί αυστηρότατα τώρα και θα ελέγχεται πάρα πολύ δυνατά. Λοιπόν, αυτό είναι σαφές. Εγώ δεν μιλάω γι' αυτό. Λέω γελάνε με την κολοτούμπα που έγινε. Διότι μπορεί να έλεγε μέσα στο ευρώ, αλλά δεν έλεγε μέσα στο ευρώ με τρίτο μνημόνιο, έλεγε μέσα στο ευρώ χωρίς μνημόνια. Να καταργήσουμε και τα προηγούμενα, κύριε Λιριτζή, όχι να πάμε και σε τρίτο σκληρότερο μνημόνιο. Αυτά δεν πάνε μαζί, κύριε Πρόεδρε, και λοιπόν, το ξέρετε. Ευρώ χωρίς μνημόνιο δεν υπάρχει στη φάση αυτό, που βρισκόμαστε. Κοιτάξτε, δεν αυτό μην μου το λέτε εμένα, να το πείτε σε αυτούς που κάνουν τις διακηρύξεις. Εγώ δεν έλεγα σώνει και καλά μέσα στο ευρώ. Εγώ δεν έλεγα ότι μέσα στο ευρώ θα γίνουν όλα αυτά τα θαύματα. Εγώ έλεγα ότι πρέπει να έχουμε πάντοτε εναλλακτική λύση. Αλλά άλλοι λέγανε μέσα στο ευρώ
θα γίνουν όλα αυτά που λέγανε. Μάλιστα. Δηλαδή θα ακυρωθούν τα μνημόνια, η λιτότητα, θα σταματήσει το ξεπούλημα. Ναι, έδωσε μια μάχη, σου λέει. Λοιπόν, έδωσε μια μάχη. Αλλά κύριε Λαφαζάνη, συγχωρείτε, μισό λεπτό. Καμία μάχη δεν έδωσε. Μαζί κατέβηκαν τις εκλογές. 7 μήνες καταστρέψαν τη χώρα, την κατέστρεψαν τη χώρα, υποτίθεται για να φέρουμε κάτι καλύτερο. Από τη στιγμή που απέτυχε να φέρει κάτι καλύτερο και έφερε τρίτο μνημόνιο, η καταστροφή παραμένει και η χώρα βαδίζει σε ακόμα μεγαλύτερα αδιέξοδα λόγω του μνημονίου. Είσαι υπουργός αυτής της κυβέρνησης που κατέστρεψε τη χώρα. Ναι, ήμουν υπουργός για να γίνει κάτι καλύτερο, κύριε Λυρτζή. Ήμουν υπουργός γιατί αναδείξαμε μια ελπίδα στην ελληνική κοινωνία και στον τόπο. Και ο κόσμος πίστεψε. Ήταν ελπίδα, ήταν αλλαγή. Με συγχωρείτε, ήθελε αλλαγή, κύριε Λυρτζή. Ναι. Και θέλει ακόμα και τώρα. Μια στιγμή. Ήθελε αλλαγή, κύριε Λυρτζή. Γι' αυτό επένδυσε σε αυτή την κυβέρνηση και εγώ επένδυσα στο να μπορέσουμε να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας. Με πρώτη και κύρια υπόσχεση να τελειώνουμε με τα μνημόνια. Και πάλεψα μέχρι την τελευταία στιγμή. Και εκεί έγινε η κολοτούμπα. Ναι, γι' αυτό σας εκεί ρωτάω, έγινε η στροφή. Εκεί έγινε το απαράδεκτο. Να πάμε σε πολιτικές υπαλληλίες. Έχετε εκτίμηση γιατί έγινε αυτό. Κύριε Λυρτζή, κύριε Λυρτζή και κύριε Οικονόμου, αφήστε τα debate, αφήστε τα λόγια της δεκάρας, γιατί για λόγια της δεκάρας είναι. Εδώ η χώρα δεν έχει δημοκρατία. Μια τροϊκανή μνημονιακή χούντα έχουμε. Και οι δύο πρωθυπουργοί αυτοί, που θέλουν, υποψήφιοι πρωθυπουργοί, τι θέλαν να είναι, πρωθυπουργοί προτεκτοράτου. Δηλαδή πολιτικοί υπάλληλοι μια χούντα θα είναι. Λαός, μια χούντα θα είναι. Εντάξει, μα εγώ τώρα, πώς το λέτε, είναι αντιδημοκρατικό, ο λαός ψηφίζει, εδώ είμαστε. Αφήστε όλοι. Να ψηφίσει. Δεν ψηφίζει ο λαός. Ο λαός θα ψηφίσει, βεβαίως, και αφήστε να κρίνει, να δούμε τι. Μα λέτε ψηφίσει για χούντα, γι' αυτό λέω. Χούντα είναι. Δηλαδή το είπε και η κυρία Κωνσταντοπούλου προχθές, ότι είναι στο γύψο ο πρώην πρωθυπουργός. Πώς είναι στο γύψο. Θυμίζει, λέει, γύψο του Παπαδόπουλου. Εσείς υιοθετείτε τέτοιες απόψεις. Ο κύριο Τσίπρα θυμίζει γύψο του Παπαδόπουλου. Σα είπα, κύριε Οικονόμου. Να έχουμε ένα μέτρο σε αυτά που λέμε, κύριε Πρόεδρε. Αλλά θέλετε να μιλάω. Αλλιώς να κάνουμε μια συζήτηση. Εμείς μιλάμε 4 ώρες. Όχι, δεν 4 ώρες, γιατί δυστυχώς έχουμε δημοσιογράφους που δεν ρωτάνε, θέλουν να εκφράζουν γνώμη. Λένε τη γνώμη, σχολιάζουν περισσότερο από αυτό το συνομιλητή τους. Καταθέτουν την άποψή τους και ο μόνος που δεν μιλάει είναι αυτός τον οποίο έχουν καλέσει. Στο τέλος. Παρακαλώ. Αν δείτε τις εικόνες μερικές φορές, θα αντιληφθείτε και να πω. Λοιπόν, υπάρχει μια μνημονιακή χούντα, η οποία γράφει στα παλιά της τα παπούτσια, συν αυτούς που κυβερνάνε, τη θέληση, τη βούληση του ελληνικού λαού, τη λαϊκή κυριαρχία. Δεν, στο δημοψήφισμα δεν ψήφισε τρίτο μνημόνιο ο ελληνικός λαός, ακυρώθηκε το δημοψήφισμα. Στις εκλογές ψήφισε ο ελληνικός λαός, ακύρωση των μνημονίων. Αυτή ήταν η βασική διακήρυξη. Σύπρας. Ακύρωση λιτότητας. Μετά τις εκλογές τέλειωσε η λαϊκή κυριαρχία, η λαϊκή εντολή. Την πετάξαν στον κάλαθο των αχρήστων. Λοιπόν, δημοκρατία είναι αυτή. Δημοκρατία δηλαδή να ψηφίζεις και να γίνεται το αντίθετο. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Εντολοδόχοι μιας τροϊκανής χούντας είναι οι πρωθυπουργοί όσο έχουμε μνημόνια. Κυβερνάει ένα κατεστημένο των Βρυξελών, εν είδη αυτοκρατορίας, απεικιοκρατικής δύναμης και εμείς είμαστε μισοαπικία. Ένα προτεκτοράτο. Άρα, επομένως, και έχουμε πολιτικά αναξιόπιστο κυρίαρχο πολιτικό προσωπικό. Αναξιόπιστος, πολιτικά αναξιόπιστος είναι ο Τσίπρας. Ποιος πιστεύει αυτά τα οποία λέει. Ποιος μπορεί είναι να τα πιστεύει. Είναι επιλογή μας η Ευρώπη, όταν κύριε Πρόεδρε. Πριν, επιλογή όταν μας πριν είναι. Έλεγε καταργώ τα μνημόνια και τώρα τα εφαρμόζει. Έχει καμιά πολιτική αξιοπιστία. Υπάρχει καμιά πολιτική προσπάθησε, αξιοπιστία. Έκανε μάχη, είπε. Ποια μάχη, έτσι, κύριε. Είπε. Το αποτέλεσμα κρίνεται. Στη μάχη αυτή υποτίθεται τον εκβιάσανε, αλλά και αυτό υπέκυψε στον εκβιασμό. Γιατί δεν υπάρχουν μόνο. Σχετισμοί δεν υπάρχουν στην Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε. Στο κενό γίνεται η πολιτική. Η πολιτική γίνεται στο κενό. Μα με συγχωρείτε. Τότε γιατί διακηρύσαμε σε όλους τους τόνους και σε όλες τις δυνατές μορφές. Γιατί ήταν ψευδέστηση, ήταν την ακύρωση των μνημονίων. Αυτό δεν εσείς που είχατε άλλη γραμμή. Αυτό δεν διακηρύσαμε. Μισό λεπτό. Αυτό διακηρύσατε. Και πρέπει να το πείτε εσείς λοιπόν που ήσασταν. Εγώ να το πω. Όχι, βεβαίως. Εγώ είπα όχι, κύριε. Το ξέρω. Γι' αυτό λέω λοιπόν. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος των αξιωμάτων. Δεν μπαίνω στην πολιτική. Ουδέποτε διεκδίκησα. Το ξέρω, κύριε Πρόεδρε. Ουδέποτε θέλω την υπουργική καρέκλα ή τη βουλευτική καρέκλα ως αυτό σκοπό. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Με ενδιαφέρει ο τόπος. Με ενδιαφέρει η δημοκρατία. Με ενδιαφέρει η εθνική ανεξαρτησία. Με ενδιαφέρει η δικαιοσύνη. Και τώρα δεν έχουμε ούτε δημοκρατία, ούτε εθνική ανεξαρτησία, ούτε δικαιοσύνη. Και οδεύουμε ολοταχώς σε απίστευτα αδιέξοδα. Μετεκλογικά πάμε σε μια κυβέρνηση οπερετική, σε μια κυβέρνηση πολιτικών υπαλλήλων. Συγκυβέρνηση θα είναι στην πραγματικότητα, η οποία
τι θα κάνει, 300 ευρώ σύνταξη, αυτά λέει το μνημόνιο. 300 ευρώ σύνταξη, 120 η σύνταξη στον ΟΓΑ, τέρμα το ΕΚΑΣ, τελειώνουμε με το ΕΚΑΣ. Μιλάμε 26% φόρο από το πρώτο ευρώ στους αγρότες, εξόδωση των αγροτών, τριπλασιασμός των ασφαλιστικών. Ναι, αλλά εσείς δεν λέτε τι θα κάνουμε με την δραχμή, κύριε Πρόεδρε. Δεν μας λέτε όμως ποια είναι η εναλλακτική. Μας λέτε το εθνικό νόμισμα. Επί των συγκεκριμένων που είπατε τώρα, τι θα κάνουμε. Κύριε οικονόμου, με την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Όταν σας λέω ορισμένα πράγματα, πετάτε αμέσως την μπάλα στην εξέδρα. Γιατί είναι στην εξέδρα. Εξέδρα είναι το εθνικό νόμισμα. Σας λέω, κύριε οικονόμου, τι θα γίνει αμέσως. Τα ξέρουμε αυτά, κύριε Πρόεδρε. Τα ξέρουμε, τα έχουμε διαβάσει. Αφήστε λοιπόν να τα λέτε κιόλας. Όχι τα ξέρετε και να τα κρύβετε. Όχι να τα ξέρετε, να τα κρύβετε. Θέλουμε λύσεις, όχι να μην πάμε στο παρελθόν. Και να εξοραίζετε και να συμπεριφέρεστε και λίγο, ας πούμε, ότι μιλάτε με ένα κόμμα αυτή τη στιγμή. Διότι δεν συμπεριφέρεστε έτσι. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει σεβασμός απόλυτος στο πρόσωπό σας και το ξέρετε. Δεν γίνεται έτσι συζήτηση με κανέναν αρχηγό και το ξέρετε. Αλλά νομίζετε ότι επειδή εδώ είναι η λαϊκή ενότητα δεν πειράζει. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορείτε. Δεν το δέχομαι αυτό που λέτε. Και αφού τα ξέρετε και δεν τα λέτε, κύριε προ τα έξω. Που τα ξέρετε, γιατί δεν λέτε τι γίνεται, αυτά είναι που θα γίνουν. Είναι λύση αυτά για το πολιτικό πρόβλημα, ποια είναι η λύση, λοιπόν. Το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας. Δηλαδή να πάμε σε νέα λιτότητα. Ποια είναι η λύση. Η λιτότητα είναι ύφεση. Να μην εφαρμόσουμε και να κυρώσουμε τα μνημόνια. Αντίσταση, κύριε Ρίντζη. Έχετε ακούσει αυτή τη λέξη της αντίσταση. Και τι να κάνουμε. Πείτε μου εσείς την πρότασή σας. Αντίσταση. Αντίσταση. Να μην εφαρμόσουμε μνημόνια. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, να και δεχτώ. Αυτό να το κάνουμε μέχρι τέλους. Διότι τα μνημόνια είναι αδιέξοδο. Είναι φαύλος κύκλος. Είναι λιτότητα. Είναι ξεπούλημα της ελληνικής περιουσίας, του διεθνικού δημοσίου. Είναι ξεπούλημα της χώρας. Είναι εθνική υποτέλεια. Είναι φορολογιλασία. Μπορούμε να πάμε με αυτά τα πράγματα. Τα κόμματα που κατεβαίνετε σε εκλογές, κατεβαίνετε γιατί κάνετε πρέπει να κάνετε, κατά τη γνώμη μου, συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων και για αυτά που λέτε. Εσείς κάνετε μια κριτική στην ισχύουσα κατάσταση. Μάλιστα, εγώ θα σας πω ότι έτσι όπως τα λέτε. Αυτό θα συμβεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Η αντιπρόταση. Μισό λεπτό. Κύριε Λίριτζη. Όχι, η αντιπρόταση πρέπει Λίριτζη. Να είναι ορατή. Ακούστε, κύριε Λίριτζη. Δεν αρκεί να λέμε δεν μ' αρέσει δεν εκείνο. Δεν είναι έτσι. Πρέπει δεν, να ξέρω και τι μ' αρέσει. Έτσι. Αυτά τα παράλογα άλματα που κάνετε. Γιατί δεν είναι παράλογα. Γιατί λέτε. Εγώ λέω ότι είναι ακριβώς έτσι. Ναι. Αν είναι ότι αυτό θα συμβεί. Πάμε παρακάτω. Αν είναι ακριβώς έτσι, κύριε Λίριτζη. Πάμε παρακάτω, λέω. Αν είναι ακριβώς έτσι, τότε η αντίσταση υπάρχει. Διότι αν αυτός ο δρόμος μας πάει στον γκρεμό, δεν μπορούμε να τρέξουμε κιόλας ακόμα ταχύτερα για να πέσουμε μέσα. Λοιπόν, τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Αντίσταση κάνουμε. Όταν είχαμε γερμανική κατοχή στη χώρα, όταν είχαμε, ξέρετε, Πρόεδρε. Υπήρχε η γερμανική αυτοκρατορία δέσποζε όλη την Ευρώπη. Όποιος έλεγε τότε ότι θα κάνει αντίσταση, τον θεούσαν τρελό. Σου λέει, μα αυτή είναι η κατάσταση σήμερα στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο κόσμος. Αυτή είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Είναι πού πάτε εσείς. Αυτό. Και όταν έκανες αντίσταση, τότε τι γινότανε, σου λέγανε να ορίστε νεκρούς έχουμε. Όχι, λοιπόν, η ερώτηση καίγονται χωριά. Είναι σαφής. Τι είναι αυτά που κάνετε, τρέλες. Τι σημαίνει δηλαδή, επί του πρακτικού αντίσταση. Δηλαδή με τη λογική αυτή, ξέρετε την αφίσα που έχει βγει, με αυτή τη λογική που λέτε. Βγαίνουν και από το Μεσολόγιο και κάνουν έξοδο οι ελεύθεροι πολιορκημένοι και του λέει ο άλλος τι είναι αυτά που κάνετε. Τι αθλειότητες είναι αυτά που κάνετε. Θα μας διώξουν από το γρόσο. Προσπαθώ να σας οδηγήσω στην αντιπρόταση. Αντίσταση, κύριε Λιρτζή. Η αντίσταση είναι η μεγαλύτερη πρόταση σήμερα. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Πολλαπλές εναλλακτικές λύσεις. Ποιες είναι αυτές, γιατί μας λέτε, κύριε Πρόεδρε, τι θα γίνει αύριο με το εθνικό νόμισμα, αυτό σας ρωτάμε. Αν και εφόσον υπάρχει τύχος. Γιατί ακούω τον κύριο Λαπαβίτσελε, θα στάξει και μια σταγόνα αίμα στο χαλί, δεν πειράζει. Δεν πειράζει να πάμε και σε ένα δελτίο. Ναι, ισχύουν αυτά ή όχι. Εσείς το λέτε για να συκοφαντήσετε την πρότασή του. Εντάξει, ωραία, το λέω εγώ. Σας λέω λοιπόν ότι αν χρειαστεί απέναντι στους εκβιασμούς, απέναντι στις πιέσεις, εμείς να φύγουμε από την Ευρωζώνη προκειμένου να προστατεύσουμε την κυριαρχία μας, να διαμορφώσουμε όρους, να ξεφύγουμε από τη λιτότητα. Βεβαίως ο δρόμος δεν είναι ανθόσπαρτος, δεν είναι εύκολος, αλλά είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή ως απάντηση στους εκβιασμούς και τις πιέσεις. Η απάντηση στους εκβιασμούς και τις πιέσεις δεν είναι η σημερινή υποταγή, η εθελοδουλεία, το κράτος προτεκτοράτο, η μισοαυτία. Γιατί είναι η καλύτερη επιλογή, κύριε Πρόεδρε. Σας γίνεται μια λοιπόν, κριτική αυτό, και... Αυτή λοιπόν την επιλογή χίλιες φορές να την κάνουμε. Γιατί είναι η καλύτερη επιλογή, έτσι λένε και οι άλλοι. Θα δυσκολευτούμε, λένε με το μνημόνιο και μετά θα βγούμε στις αγορές στο φως. Γιατί είναι καλύτερα. Χίλιες φορές προτιμότερη από το να πάμε να πέσουμε στον κρεμό όπως κάνουμε τώρα. Είναι χίλιες φορές προτιμότερη από τη σκλαβιά, από την αναξιοπρέπεια, από την ταπείνωση. Διότι τώρα είμαστε σκλάβοι, κύριοι.
Σκλάβοι. Αυτά είναι συνθήματα, κύριε Πρόεδρε. Προτάσεις θέλουμε να ακούσουμε. Συνθήματα είναι, κύριε Πρόεδρε. Αν μου λέτε αντίσταση, ανυπακοή, τα λέει και το κουκουέ αυτά. Συνθήματα για εσάς μπορεί να είναι, αλλά εκατομμύρια κόσμος τα νιώθει στο πετσί του. Αυτά αισθάνεται. Είναι άνεργος. Φεύγει στο εξωτερικό για να δουλέψει. Μισό λεπτό. Το ΚΚΕ σας ασκεί μια κριτική ότι η πολιτική σας πρόταση είναι στην ουσία καπιταλισμός με εθνικό νόμισμα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, αυτά τα λέει το ηγεσία του κουκουέ. Ηγεσία του κουκουέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη πλευρά σας ασκεί μια κριτική ότι στην πραγματικότητα οδηγείται με τη δική σας πρόταση τη χώρα σε μνημόνιο με το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ με εθνικό νόμισμα. Ναι. Διότι χρηματοδότηση με άλλο τρόπο εδώ δεν υπάρχει. Υπάρχει σύμπλευση στην επίθεση εναντίον της λαϊκής ενότητας ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Κουτσούμπα. Από άλλη σκοπιά ο καθένας. Αλλά προτείνεται ενότητα των αριστερών δυνάμεων. Κατά της λαϊκής ενότητας. Ο κύριο Κουτσούμπρα έχει αναγορεύσει τη λαϊκή ενότητα και εμένα προσωπικά, δυστυχώς, και με ανίκιους χαρακτηρισμούς, μας έχει αναγορεύσει ως τον αποκλειστικό αντίπαλο αυτής της εκλογικής μάχης. Μα εδώ δεν παίζεται. Φούριξε την κυβέρνηση του, κύριε Λαφαζάνη. Κύριε Κουτσούμπας, λέει. Α, για τον Κουτσούμπα, λέει. Εντάξει, συγγνώμη. Δεν παίζεται εδώ πέρα το παιχνίδι ανάμεσα στον Κουτσούμπα και στη ΛΑΕ. Λοιπόν, αλλού είναι. Είναι απέναντι στις μνημονιακές δυνάμεις, τα μνημονιακά κατεστημένα και τις δυνάμεις αυτές. Ο κύριος Γλέζος που έχετε επικεφαλής είπε τώρα να ψηφίσουμε και τους δύο. Τώρα, τι θα θυμάστε, γίνει. Ό,τι θυμάστε χαίρεστε πάνω στον δεν μιλάω. Ο κύριος Γλέζος το να με αφήσει να θα ψηφίσουμε εσάς ή το κουκουέ. Μα να τελειώσουμε τώρα. Και τους δύο δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μιλάτε έτσι. Δεν γίνεται όταν λέω κάτι να πέφτει. Δεν σας αρέσει γι' αυτό. Όχι, κάνετε λάθος. Όλα μου αρέσουν. Απαντάω σε όλες τις ερωτήσεις. Όλα απαντάω. Είπα ψέματα, τώρα πάλι τα ίδια, κύριε Οικονόμου. Τι θέλετε δηλαδή να πω άλλα πράγματα. Δεν σας αρέσει το ρώτημα, πείτε μου, δεν μου αρέσει. Άλλαξε ερώτημα, σας πω ένα άλλο. Να πω άλλα πράγματα, κύριε Οικονόμου. Αν παίζετε παιχνίδι προπαγάνδας, θα σας πω ένα άλλο ερώτημα που βλέπω στις δημοσκοπήσεις να πέφτετε κάθετα. Ούτε αυτό είναι σωστό. Σας είπα λοιπόν, περίμενε. Σας είπα λοιπόν. Είπατε για το κουκουέ. Μα δεν μπορεί. Είπαμε για το κουκουέ, είπαμε και για τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Τσίπρα. Που ο μόνος στόχος που έχουν τώρα είναι η εξόντωση της ΛΑΕ. Γιατί, διότι η ΛΑΕ είναι η μόνη ρεαλιστική εναλλακτική λύση που δείχνει έναν θετικό δρόμο. Δεν το καταλαβαίνει ο λαός όμως. Ένα θετικό γιατί δρόμο. Βλέπω δημοσκοπήσεις, εσείς δεν το καταλαβαίνετε. Βλέπω στις δημοσκοπήσεις, πέφτετε. Δεν εκφράζετε εσείς το λαό. Να εκφράζετε τον εαυτό σας. Λέω, κύριε Λαφαζάνη. Να εκφράζετε τον εαυτό σας. Ποιες δημοσκοπήσεις. Βλέπω ότι πέφτετε στα νούμερα. Αυτές οι δημοσκοπήσεις δεν αξίζουν το χαρτί που γράφονται. Γιατί τώρα. Όποτε έγιναν δημοσκοπήσεις τα τελευταία χρόνια, απέτυχαν. Έπεσαν έξω. Στο δημοψήφισμα μιλάγαμε για ικτρή αποτυχία. Ικτρή αποτυχία. Είναι επιτυχία δεν για το κόμμα. Δεν αντιπροσωπεύουν. Δεν εκφράζουν οι δημοσκοπήσεις, κύριε Οικονόμου, τις πραγματικές διαθέσεις κοινωνίας. Εντάξει, κύριε αυτά τα γνωρίζουμε, τα ξέρουμε και υπηρετούν για τον και πολιτικές σκοπιμότητες. Θα απαντήσετε για τον κύριο Γλέζο. Ό,τι θέλετε είπε να σας απαντήσω, απαντάω. Μα ζήτησε να ψηφίσουμε λαϊκή ενότητα και κουκουέ. Αυτό ήταν ένα συμβολισμός από την πλευρά του Μανώλη του Γλέζου για την ανάγκη, την οποία λέμε εμείς και υποστηρίζουμε, συνεργασίας και ενότητας όλων των αριστερών δυνάμεων. Αλλά το κουκουέ έχει την ευθύνη. Η ηγεσία του κουκουέ έχει την ευθύνη που δεν μπορεί να γίνει αυτό το αριστερό, προοδευτικό, δημοκρατικό μέτωπο αυτή την ώρα που το έχει ανάγκη ο τόπος. Το έχει ανάγκη ο τόπος και να συνταχθούμε όλοι προκειμένου να σπάσουμε το μνημονιακό τείχος. Ποια είναι η δική σας στόχευση σε αυτές τις εκλογές, δηλαδή, τι θεωρείτε επιτυχία για τη λαϊκή ενότητα? Η λαϊκή ενότητα θα πάει πολύ ψηλά και θα καταγραφεί ως η δύναμη. Είναι στόχος η τρίτη θέση δηλαδή. Βεβαίως και η τρίτη θέση και εγώ φιλοδοξώ όσο το δυνατόν ψηλότερο ποσοστό. Αν δεν μπείτε στη Βουλή, τι θα κάνετε, κύριε Πρόεδρε? Αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός. Βεβαίως είναι επιθυμίες κάποιων. Κάποιων οι οποίοι θέλουν τη μνημονιακή τάξη να επικρατήσει. Άλλωστε γι' αυτό γίνανε οι εκλογές. Μην νομίζετε ένας από τους λόγους που γίνανε τους κύριους που γίνανε οι εκλογές είναι να καθαριστεί το πεδίο από τις αντιμνημονιακές δυνάμεις. Και να έχουμε αυτό το χάλι χτες που λέγεται debate, όπου και οι δύο δεν είχαν πολιτική διαφορά. Ο αντίλογος από το debate αυτό ήθελα να σας απουσίαζε. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε. Το για σας είναι απουσίαζε. Το ίδιο να είναι πρωτοκόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο να είναι πρωτοκόμμα η Νέα Δημοκρατία? Έχουν το ίδιο πρόγραμμα, κύριε Λίριτζη. Λέω, το για πρόγραμμα σας είναι το ίδιο. Το τρίτο μνημόνιο. Ναι. Εγώ δεν με κοιτάζω τα πρόσωπα. Όχι, όχι. Μπορεί για τα πρόσωπα πολιτικά να κόμματα λέω. Για τα πολιτικά κόμματα λέω, αφήστε τα πρόσωπα. Ναι, λέω, τα για εσάς κόμματα ισχύει το τύπα πάγω στην πλαστήρα, συγκεκριμένη περίπτωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο εναπομείνας ΣΥΡΙΖΑ μεταλλάχθηκε. Έχει γίνει μια μεγάλη δημάρ και οδηγείται σε πασοκοποίηση.
ταχύτατα σε πασοκοποίηση. Άλλωστε το λέει ότι θα συνεργαστεί με τον Πασόκ. Δηλαδή, τι είναι το Πασόκ, το σημερινό Πασόκ, το παρακμιακό Πασόκ, τι είναι? Το Πασόκ είναι αυτό που έφερε τα μνημόνια, αυτό που μετήχε σε όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις και το θεωρεί επιτυχία του, επιτυχία του ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα συνεργαστεί μαζί του. Όμοιος, ομοίο αή πελάζει. Συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ σας αποκλείεται. Ξέρετε τι σημαίνει? Ένα ΣΥΡΙΖΑ πασοκοποιημένος, ένα ΣΥΡΙΖΑ παρακμιακός, ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος έχει χάσει κάθε ριζοσπαστικό. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Ένα ΣΥΡΙΖΑ ενσωματωμένος, ο οποίος δεν έχει καμιά προοπτική να προσφέρει το οτιδήποτε. Δεν υπάρχει. Και υπάρχει ένα πρόγραμμα. Βεβαίως δεν υπάρχει. Και υπάρχει ένα πρόγραμμα για 5 κόμματα, το τρίτο μνημόνιο. Αυτή είναι η τραγωδία της χώρας. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλή επιτυχία.